Ωκεανός είναι η λέξη που θα ετυμολογήσουμε σε αυτό το βίντεο. Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στις ετυμολογικές διαδρομές, μια παραγωγή του gnomonpedia.com. Εισέλθετε στον ιστότοπό μας για να δείτε τις λεπτομέρειες του προγράμματος μαθημάτων μας, που έχει τίτλο «Μαθήματα αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες». Ο ωκεανός, λοιπόν, είναι η προσωποποίηση του νερού. Σύμφωνα με τις αρχαίγονες ελληνικές αντιλήψεις, περιβάλλει τον κόσμο. Τον παρουσιάζουν ως έναν ποταμό που κυλάει ολόγυρα από τον επίπεδο δίσκο που είναι η γη. Εκτείνεται, λοιπόν, από την δύση έως την ανατολή και από τον βορρά ως τον νότο της γης, και ορίζει τα πιο απόμακρα σύνορά της. Βεβαίως, όσο η γνώση της γης γινόταν πιο ακριβής, οι απόψεις αυτές άλλαζαν και το όνομα του ωκεανού περιορίστηκε για τον Ατλαντικό ωκεανό, το δυτικό όριο του αρχαίου κόσμου. Ο ωκεανός, κατά την μυθολογία, ήταν θεός πατέρας όλων των ποταμών. Ο Ισίδος στην θεογονία του τον ονομάζει ως παιδιά του ωκεανού τον Νείλο, τον Αλφιό, τον Στριμώνα, τον Μέανδρο και εκατοντάδες άλλους ποταμούς. Μάλιστα, ο Ισίδος μας πληροφορεί ότι ο κατάλογος που παραθέτει δεν είναι ούτε καν πλήρης. Από την Τυθή απέκτησε ο ωκεανός και πολλές κόρες, τις Οκεανίδες. Οι κόρες αυτές προσωποποιούν τα ριάκια και τις πηγές. Ο Ισίδος αναφέρει 41, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είναι η Στίγα. Κάποιες άλλες είναι η Πυθό, η Αδμήτη, η Λέκτρα, η Ουρανία, η Ζευξό, η Καλυψό και άλλες. Ο ωκεανός ήταν ένας από τους 6 Τιτάνες. Οι υπόλοιποι είναι ο Υπερίων, ο Κίος, ο Κρόνος, ο Κριός και ο Ιαπετός. Τώρα ας περάσουμε στην ετυμολογία της λέξης ωκεανός. Είναι σύνθετη λέξη, προκύπτει από το επίθετο οκής ή οκία, το οκί, που σημαίνει ταχύς, γρήγορος. Έχουμε στα αρχαία ελληνικά και το επίθετο ο κήπους, που είναι ο ταχυπόδαρος, ο πολύ γρήγορος, και το ουσιαστικό η ναύς της νεός, έτσι, ο κής και ναύς. Ο ωκεανός, λοιπόν, είναι αυτός τον οποίο για να τον διασχίσουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γρήγορα πλοία, ταχύπλοα, διότι διαφορετικά, λόγω αδυναμίας ανεφοδιασμού, θα μείνουμε στη μέση του πελάγους με αποτέλεσμα να μας βρει ο θάνατος. Ο ωκεανός, λοιπόν, είναι αυτός τον οποίο διαπλέουμε με γρήγορα πλοία. Αυτή ήταν η ετυμολογία μας. Σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση και σας περιμένουμε στο επόμενο βίντεο μας. Μέχρι τότε, έρωστε! Διαδικτυακά μαθήματα ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας, ιστορίας και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες, ζωντανά και εξ αποστάσεως. Εισέλθετε στον ιστότοπό μας www.gnomonpedia.com και μάθετε λεπτομέρειες του προγράμματός μας. Σας περιμένουμε. Επιστρέφουμε στο σπίτι μας, στον πολιτισμό μας.